Χαίρετε. Έχω μπει μόλις στο αυτοκίνητο, φεύγοντας από το φαρμακείο. Κοιτάξτε τι ωραία μάσκα μου έκανε δώρο η Γεωργία, η κομμωτριά μου. Πήγα σήμερα και έβαψα το μαλλί. Η οποία είναι, την έχει φτιάξει λέει η νύφη της. Και είναι πάρα πολύ κομψή μάσκα, εξαιρετικά κομψή. Την είδα που φορούσε η Γεωργία, γιατί είπα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου λέει σου κάνω μια δώρο, ήθελα να την πληρώσω, δεν δεχόταν. Η τιμή φυσικά είναι 3,5 ευρώ, δεν είναι ακριβή, ενώ για όποιο θέλει. Όποιος θέλει μάσκες να μας πει, να μας φτιάξει η νύφη της Γεωργίας, είναι πάρα πολύ ωραίες. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το σχέδιο που έχει εδώ πέρα που δεν σε πιέζει το στόμα. Λοιπόν, και έχω όρεξη και έμπνευση για ένα εκτακτό vlog το οποίο θα το δείτε φαντάζομαι στο Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι 3η 30 Ιουνίου 2020. Έχει πάρα πολύ ζέστη, ο υδρότας τρέχει. Η σημερινή ημέρα ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Στις 11 το πρωί πήγα στη Γεωργία, τη φίλη μου την κομμότρια εδώ στην Κλήρου και με έβαψε το μαλλί. Και περάσαμε πολύ ωραία, δεν ήθελα να τραβήξουμε πίντεο αυτή τη φορά. Εγώ είχα πάρει μαζί μου το κινητό για να είμαι ειλικρινής, αλλά μου λέει όχι, μου λέει, εγώ δεν είμαι σαν εσένα που κάνεις κάθε μέρα βίντεο και έχεις συνηθίσει. Θα δούμε πότε θα την καλοπιάσουμε τη Γεωργία. Μετά επέστρεψα στο σπίτι και έφτιαξα τα δύο βίντεο που είδατε την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020. Το βίντεο το καινούριο που είναι για όσους επιστρέφουν στο κανάλι και μετά αυτό που είναι για την 1η Ιουλίου το βράδυ. Είπαμε τώρα έχουμε ένα vlog τη μέρα και μετά πήγα και έφτιαξα τα νύχια μου και μετά, επειδή έχω τα θεματάκια μου, πήγα στην Ιουλιάνα και πήρα και άλλα φυτά. Επειδή οφείλω να ομολογήσω ότι εκείνο το θρυλικό Σαββατοκύριακο που είχαμε το τραπέζι παραμέλησα να φυτέψω νωρίς τα φυτά και κάποια μου ξεράθηκαν. Όταν πήρα ξανά κολοκύθια, αγγουράκια, μαϊντανό και κρεμμυδάκια αυτή τη φορά και λόλο ρόσο, γιατί ποτέ το λόλο ρόσο δεν είναι αρκετό. Είμαι της σαλάτας, μου αρέσει η σαλάτα πάρα πολύ. Και λοιπόν, αφού κάναμε αυτή την εισαγωγή που σας είπα πως πέρασα τη μέρα μου σήμερα 3η 30 Ιουνίου 2020 σε αυτό το έκτακτο vlog το οποίο εσείς το βλέπετε προφανώς το Σαββατοκύριακο το επόμενο, θέλω να μιλήσω για το θέμα που θέλω να μιλήσω, για το ξεμπρόστιασμα στα αγκομενικά, αυτό στα αγκομενικά περισσότερο, το ξεμπρόστιασμα, τα μισά λόγια και το hoovering. Λοιπόν, το έχουμε πάρει σε ρίο αυτές τις μέρες με τους αδιάγνωστους, αλλά είναι όχι η μόδα της εποχής, είναι το σύμπτωμα της εποχής η αδιάγνωστη, δηλαδή είναι παντού, 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 όπου πας και αδιάγνωστος. Και εμείς πολλές φορές μπορεί να λειτουργούμε ως αδιάγνωστοι για να προλάβω αυτούς που θα πούν καλά εσύ λες ότι όλοι οι άλλοι είναι τοξικοί εκτός από σένα και εκτός από αυτούς που στο κανάλι σου και εμείς ήδη μπορεί να λειτουργούμε αδιάγνωστα κάποιες φορές. Λοιπόν, μιλούσα αυτές τις μέρες με πολύ κόσμο, όπως κάνω πάντα. Και προέκυψε το εξής, το οποίο προέκυψε σε 2-3 διαφορετικές περιπτώσεις, όχι σε μία. Μου έλεγαν την εξής κουβέντα, ότι ξέρω εγώ ξεκινάει ένα φλερτ. Ο ένας από τους δύο, εντάξει, τα περιστατικά που έχω ακούσει είναι ο άνδρας, αλλά μπορεί να το κάνει και η γυναίκα, εντάξει. Ο ένας από τους δύο είναι περίεργη φάση, στο τέλος αποδεικνύεται και διάγνωστη φάση. Θέλει αλλά δεν θέλει. Δείχνει ενδιαφέρον, αλλά δεν παίρνει πρωτοβουλία. Στη μία την περίπτωση ήταν ένας τύπος, ο οποίος είχε γνωρίσει μια κοπέλα, την είχε γνωρίσει σε μια παρέα, χαλαρή και τυχαία παρέα, δηλαδή δεν ήταν παρέα πολύ καιρό. Αυτή είχε πάει κάπου με μια φίλη της, σε μια δραστηριότητα, ήταν και αυτός σε εκείνη τη δραστηριότητα και φλέρταρε την κοπέλα αυτή που μου μίλησε εμένα. Όχι πελάτησα μου, φίλη μου, την ιστορία. Τη φλέρταρε την κοπέλα εμέσως πλην σαφώς και μου έλεγε φίλη μου θα του πω να βγούμε έξω. Σε πες του. Αν και εγώ με τις απόψεως ότι είναι λίγο red flag, είναι λίγο κόκκινη σημαία
ένας που πραγματικά γουστάρει να μην παίρνει πρωτοβουλία στην δικιά μας την κοινωνία. Αν ζούσαμε σε μια ιδανική κοινωνία που οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο πολύ προσκολλημένοι στους ρόλους των φύλων, θα ήταν εξίσου άνετο και χαλαρό να πει η κοπέλα να βγαίνουμε έξω, να κυνηγήσει η κοπέλα έναν άντρα. Αλλά στην κοινωνία που ζούμε, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές την περίπτωση ότι μπορεί να δίνει εμέσως πλήρως σαφώς το μήνυμα ο άνδρας ότι ενδιαφέρεται, η κοπέλα να τον κυνηγήσει ή να του δείξει εμπράχτος ότι ενδιαφέρεται και αυτός να είναι μισά λόγια. Θέλω, δεν θέλω, είμαι, δεν είμαι. Αλλά αντάλλα, της Παρασκευής το γάλα, ένα από τα αγαπημένα μας ρητά. Και γενικότερα είναι μια κατάσταση περίεργη. Λοιπόν, τέλος πάντων, του είπε να βγουν, βγήκαν τρεις φορές. Αυτός αυτές τις τρεις φορές ήταν ευγενέστατος, αλλά μαζεμένος. Δεν της είχε πει ότι είχε σχέση, λέει, και χώρισε τον καιρό της καραντίνας. Και ξαφνικά αυτός εξαφανίστηκε. Του είχε στείλει τελευταία φορά πριν 10 μέρες και του είπε να πάνε για ποτό και ούτε καν της απάντησε και την άφησε ξεκρέμαστη. Σταμάτησε τα likes στο Instagram, στο Facebook, να βλέπει τα stories της και τα λοιπά και η κοπέλα είχε μείνει παγωτό και μου λέει τι λάθος έχω κάνει, τι υπάρχει. Εγώ της είπα το προφανές, ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν αυτός ο τύπος να τα έχει βρει με την πρώην του. Δηλαδή να ξεκίνησε να φλερτάρει μαζί της προκειμένου να ξεκινήσει μια καινούρια σχέση, γιατί αυτή η κοπέλα, όπως και όλες οι κοπέλες, είναι χαζή, εντάξει, όπως και οι περισσότερες κοπέλες, και οι περισσότεροι που μας δεν είμαστε χαζοί. Τώρα πάω κάπου μέσα στη φύση για να κάνω, το κάνω παρκαριστό το vlog μέσα στη φύση. Δεν θα βγω όμως από το αυτοκίνητο γιατί έχει τρομερή ζέστη. Έχει 35 βαθμούς Κελσίου εδώ στο χωριό, το οποίο σημαίνει πάρα πολύ ζέστη στο χωριό, 32 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμούς Κελσίου. Απλώς θα σταματήσω κάπου να φαίνεται πίσω το πράσινο και θα τελειώσω το vlog και μετά θα πάω στο σπίτι γιατί έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Έχουμε να φυτέψουμε τα φυτά μας. Ο κόσμος, οι άλλες ασχολούνται με γκόμενους, εγώ με τα φυτά. Πάντως τα φυτά δεν σε προδίδουν ποτέ. Και να λιώσουν και να μην πιάσουν, πας και αγοράζεις πάλι ευχαριστιές. Λοιπόν, και μου λέει, έκανα κάτι λάθος ρε Θέκλα. Έχω κάνει κάτι λάθος. Της λέω, δεν νομίζω να έχεις κάνει κάτι λάθος εσύ. Δηλαδή να έκανες κάτι εσύ το οποίο να μην του άρεσε αυτούνου και γι' αυτό να σταμάτησε να μιλάει μαζί σου. Το πιο πιθανόν αυτός να έχει επιστρέψει πίσω στην πρώην του. Γιατί αφού σε είχε δει, σε ήξερε, είχατε βρεθεί καμιά 15 φορές προτού του πεις να πάτε μόνοι σας για καφέ. Αν δεν σε γουστάριζε θα σου λέγε όχι. Ή και εσύ, μιλάω για αυτή την κοπέλα, και εσύ δεν είσαι, επειδή δεν ξέρω την κοπέλα, δεν είσαι καμιά που θα πήγαινες να φλερτάρεις κάποιον ο οποίος δεν γουστάρει. Γιατί έχουμε και μια αξιοπρέπεια εμείς οι γυναίκες, όλοι και οι άντρες έχουν μια αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, όλοι είναι καλό να έχουμε μια αξιοπρέπεια. Όταν λέω εμείς οι γυναίκες, εννοώ γυναίκες που γνωρίζω προσωπικά. Γιατί προφανώς και οι γυναίκες που ρίχνουν βιτριόλια, οι οποίες σαφώς δεν έχουν αξιοπρέπεια. Λοιπόν, έχω σταματήσει εδώ πέρα, είμαι στη φύση, δεν θα βγω, σας λέω λόγω. Αφήσω όμως τη μηχανή να μένει για να μην καθίσει η μπαταρία και θα βάλω και ένα κουλιέ για να είναι αυτό το έκτακτο vlog έτσι λίγο πιο κομψό, παρόλο που θα με δούνε μόνο τα φυτά μου και εσείς. Αυτό είναι για τα μαλλιά. Έχω μία τσάντα τεράστια, η οποία έχει τα πάντα μέσα, τα πάντα. Λοιπόν, να και το κολλιέ. Να, τώρα είμαι σινιέ. Θα σας δείξω και τα φυτά, είναι πίσω τα φυτά. Στο πίσω καθίσμα. Και μην σας πω ότι έχω και το air conditioner για τα φυτά, γιατί εγώ τώρα σας λέμε μόνο για φυτά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και μου λέει, έχω κάνει κάτι λάθος, βρε Θέκλα. Της λέω, όχι μάνα μου, δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. Προφανώς αυτός έπαιζε εκτός ασφαλούς. Δεν σε φλέρταρε ανοιχτά, δεν σου είπε σε γουστάρω, θέλω να κάνουμε κάτι μεταξύ μας, γιατί είχε προφανώς ίσως και το κολλημάτακι του με την πρώην, οπότε όταν του κάθισε η κουβέντα με την πρώην, προτίμησε να πάει στην πρώην, που πάρα πολλοί προτιμάνε να πάνε στην πρώην, εκεί που είναι μαθημένοι, εκεί που είναι κολλημένοι, εκεί που είναι βολεμένοι. Μου λέει, τι θα κάνω? Της λέω, θα κάνεις ό,τι νομίζεις. Μου λέει, στη θέση μου τι θα κάνεις? Εγώ στη θέση σου της λέω, θα τον ξέχεζα. Μου λέει, τι εννοείς? Θα τον έπαιρνα ένα τηλέφωνο. Αν δεν απαντούσε το τηλέφωνο, θα του στείλα ένα email ή ένα μήνυμα και θα του έλεγα, πας καλά, αγαπητέ μου.
μισητέ μου, πας καλά. Γιατί έπαιξες μαζί μου και με τα συναισθήματά μου. Και τώρα εξαφανίστηκες. Δεν θέλω να ξέρω που είσαι. Δεν θέλω να ξέρω τι κάνεις. Θέλω να ξέρω ότι εσύ, ότι εγώ, θέλω να ξέρεις ότι εγώ σε έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει το παιχνιδάκι που παίξες. Έπαιξες μαζί μου όσο δεν είχες άλλο παιχνίδι και μετά που βρήκες άλλο παιχνίδι πιο παλαιό, πιο εγγυημένο, πιο γνωστό, σταμάτησες να παίζεις μαζί μου και δεν έδωσες ούτε μία εξήγηση και μην τον είδατε τον Παναγί. Δεν θα κάνεις όμως αυτό που σου λέω εγώ αν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Γιατί αυτό που θα έκανα εγώ θέλει και λίγη ψυχική ανθεκτικότητα την ώρα που άλλος θα σε τουμπάρει να μπορείς να απαντήσεις και ετοιμολογία. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Θα τη ρωτήσω. Θα ανεβεί το vlog, θα με πάρει τηλέφωνο. Μια άλλη φίλη μου μου έλεγε ότι είχε έναν τύπο στη δουλειά ο οποίος ήταν πολύ με το γάντι και πολύ διακριτικά φλερταριστικός. Της είχε φέρει μια μέρα ένα τριαντάφυλλο και της λέει στον κήπο μάθησαν τα τριαντάφυλλα και είπα να στο φέρω, σ' αρέσει. Μια άλλη φορά της είχε πει να πάνε μαζί στα γενέθλια κάποιου άλλου συναδέλφου, δηλαδή έκανε πράγματα τα οποία ήταν και φιλικά, θα μπορούσαν να αχ, είδατε τα χέρια μου που γδέρνομαι στους κήπους. Αυτά είναι όλα, είναι από την κυπουρική και τη βοτανική όλα αυτά. Λοιπόν, δεν θα το κόψω όμως το βίντεο, θα το βάλω άκοπο. Γιατί εδώ είμαστε το κανάλι του άκοπου και εδώ τα τέτοια μου φαίνονται θα τα αφήσω. Να μην σας πω ότι έχω και μία παρόρμηση να ξυστώ για να την σπάσω στην κυρία που είπε ότι ξύνομαι στα βίντεο. Αλλά δεν θέλω να ξυστώ, γι' αυτό δεν θα ξυστώ. Παρόρμηση λέω να το κάνω έτσι αντιδραστικά. Λοιπόν, και αυτή άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσει αισθήματα μαζί του, μιλούσαν στο τηλέφωνο, αυτή τον έπαιρνε πάντα τηλέφωνο όμως. Αυτή ήταν εκείνη η οποία έστελνε τα μηνύματα. Της είχε πει στη δουλειά αυτός, πάμε μαζί στα γενέθλια. Δεν ξέρω αν της είχε πει και αυτός, αν του είχε πει αυτή, δεν ξέρω. Τέλος πάντων αυτός μου σαν τα αποκρινόταν. Σε κάποια φάση του είπε αυτή, ξέρεις, μ' αρέσει που μιλάμε, μιλούσαν και στο τηλέφωνο το βράδυ και στέλναν και μηνύματα στο Viber. Εγώ δεν έχω Viber, το έχω σβήσει το Viber, γιατί στο Viber έχει όλο ο κόσμος όλος και σου στέλνουν όλοι οι άσχετοι μήνυμα ή σε παίρνουν τηλέφωνο ο κόσμος που δεν... Τέλος πάντων. Άσχετον το ότι εγώ δεν έχω Viber. Τέλος πάντων. Σε έστειλε μηνύματα στο Viber, μιλούσαν βιντεοκλήσεις, αλλά το γυρόφερναν το πράγμα. Δεν ήταν σε θέλω, με θέλεις, πως είναι το τραγούδι της Γαρπή και του Γουρουβά. Σε κάποια φάση η κοπέλα μου λέει, κοίταξε, εγώ τον γουστάρω και θα του το πω. Δικιά μου είσαι, και εγώ αν γούσταρα κάποιο θα το έλεγα. Δεν θα το έκρυβα. Λοιπόν, παρόλο που εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να αρχίσεις να γουστάρεις κάποιον πριν το γνωρίσεις καλά και πριν γνωρίσεις και τι καπνό φουμάρι, γιατί απ' την άλλη όμως συναισθήματα είναι αυτά, δεν μπορείς να τα προκαλέσεις, δεν μπορείς να τα διακόψεις, δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Άμα συμβαίνουν, συμβαίνουν και καλά κάνεις να το συζητήσεις, ώστε εάν αυτά τα συναισθήματα θα έχουν χώρο να αναπτυχθούν, όπως οι αγκουριές που θα τις βάλω σε μια άκρη του χωραφιού για να έχουν χώρο να αναπτυχθούν προς την άλλη μεριά, να έχουν χώρο να αναπτυχθούν. Αν δεν έχουν χώρο να αναπτυχθούν, να το δουλέψεις γνωστικά και να το κόψεις. Λοιπόν, του το είπε. Ξέρεις, έχω αναπτύξει κάποια συναισθήματα για σένα και θέλω να δω πώς το βλέπεις. Αυτός της είπε, και εγώ έχω και για σένα κάποια συναισθήματα. Του λέει, τι εννοείς και για μένα. Έχεις και για άλλους ανθρώπους. Λέει, έχω για πολλούς ανθρώπους συναισθήματα. Του λέει, τι εννοείς? Τίποτα, της λέει, εννοώ ότι σε συμπαθώ και εσένα. Αυτή το ψάξε και έμαθε ότι αυτός τάχε με μια άλλη στο γραφείο παντρεμένη. Το οποίο το έμαθε, όχι από τον ίδιο φυσικά, το έμαθε από αλλού. Και μου λέει, θα πάω να το ξεμπροστιάσω. Ξεμπροστιάσω, του λέω. Το αντέχεις? Ναι, το αντέχω, μου λέει. Έτσι τρελήσαν εμένα. Πήγε και του είπε, αγαπητέ τάδε, έχω μάθει ότι έχεις δεσμό με την τάδε συνάδελφο, την παντρεμένη, και γι' αυτό ήθελες να πάμε μαζί στο πάρτι του άλλου του συναδέλφου για να δείχνεις στο γραφείο ότι συνοδεύεσαι και ότι δεν είσαι ελεύθερος, και προφανώς για να ρίξεις και στάχτη στα μάτια στον άνδρα της, ο οποίος ήταν και αυτός σε εκείνο το πάρτι, και ξέρω ότι επίτηδες μου έφερες το τριαντάφυλλο
για να δουν στο γραφείο οι άλλοι ότι μου έφερες τριαντάφυλλο, ούτως ώστε να θεωρήσει όλο το γραφείο ότι φλερτάρεις μαζί μου, αλλά δεν θες να κάνεις κάτι παραπάνω γιατί τα έχεις με την παντρεμένη. Αυτός δεν το αρνήθηκε, γιατί αυτό το είχε μάθει από έγκυρη πήκη. Και της λέει, εντάξει, το κατάλαβες, τι θες τώρα, να χωρίσω? Του λέει, όχι, δεν θα σου πω εγώ εσένα να χωρίσεις. Ούτε συγγνώμη της είπε, ούτε σε χρησιμοποίησα της είπε. Της είπε, ναι, όμως να ξέρεις ότι έχω και για σένα συναισθήματα. Τώρα αυτά τα συναισθήματα που έχουν για διάφορους, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ θεωρώ ότι ο έρωτας είναι ένα σαρωτικό συναίσθημα που είναι μονομερές. Δηλαδή, είτε γουστάρεις έναν άνθρωπο συγκεκριμένα και τον είσαι ερωτευμένος μαζί του και μαζί της και τον θέλεις, είτε όχι. Δεν έχει συναισθήματα από εδώ και συναισθήματα από εκεί. Δηλαδή, το συναισθήματα από εδώ και συναισθήματα από εκεί σημαίνει να του πηδήξω όλου, sorry. Να του απαυτώσω όλε, να του απαυτώσω όλου, άρα είμαι ένα πολυγαμικό ζωάδι. Ή άνθρωπο, ένα πολυγαμικό άνθρωπο. Και αν και πολυγαμί σου, θα σου πούμε, όπω είχαμε πει και σε ένα άλλο βίντεο, για να τελειώνει η κουβέντα. Τέλο πάντων, αυτό επέμενε ότι έχει συναισθήματα. Και συνέχισε να στέλνει μηνύματα, να παίρνει κλήσει, αλλά δεν τη είπε να βγουν, δεν τη είπε να κάνουν. Οπότε αυτή μου λέει, εγώ θα τον ξεμπροστιάσω. Και του λέει, κοίταξε, δεν θέλω να χωρίσεις από τη φίλη σου, αλλά σε ρωτάω, έχεις χωρίσει από τη φίλη σου και με φλερτάρεις εμένα ή όχι? Μου λέει, μα δεν μπορώ να, του λέει, της λέει, μα δεν μπορώ να χωρίσω από τη φίλη μου, είμαι πολύ στενά συνδεδεμένος μαζί της και με αγαπάει πολύ η φίλη μου. Όχι την αγαπάω εγώ πολύ, με αγαπάει αυτή πολύ. Και της λέει, ξέρεις, έχει πολύ καιρό που με αγαπάει, τα έχουμε 4 χρόνια και δεν μπορώ να πετάξω από τη ζωή μου μια γυναίκα μου αγαπητό όσο πολύ. Άλλο ζωάδι κι αυτή. Που τα έχει 4 χρόνια με τον συνάδελφο και δεν ξέρω τι κάνει με τον άντρα της. Για μένα μου φαίνονται αυτές οι σχέσεις μου φαίνονται πολύ σαφώς ανώριμες. Δηλαδή, τα έχει 4 χρόνια με έναν άλλον ή με μια άλλη. Τι. Πώς γίνεται να αγαπάς κάποιον άλλον και να μένεις παντρεμένος με κάποιον? Μιλούμε για τόσα μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σημαίνει ότι τον παίζεις ίσως σε διπλό ταμπλό ή τριπλό, δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που είναι μονογαμικός και να του τύχει να ερωτευτεί όταν είναι μέσα σε ένα γάμο, θα χωρίσει από τη γυναίκα του, θα χωρίσει από τον άντρα της και θα είναι με τον εραστή, με την ερωμένη, κανονικό ζευγάρι. Και καλά κάνουν και μπράβο τους και στο καλό να πάνε. Σοβαρά. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, να παραμένεις παντρεμένος ή να παραμένεις παντρεμένη, αν έχεις για χρόνια σχέσεις με κάποιον άλλο. Τέλος πάντων. Οπότε αυτός της είπε, δεν μπορώ να την πετάξω τη γυναίκα που με αγαπάει τόσο πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό προσόν να τον αγαπάει τόσο πολύ. Ενώ για μένα πιο σημαντικό προσόν είναι να αγαπάμε και εμείς τον άλλον. Δηλαδή, όχι μόνο να είμαστε με αυτούς που μας θέλουν και έχουμε συμφέρον, που μας φέρονται καλά επειδή μας θέλουν και μας αγαπάνε πολύ, αλλά να τους θέλουμε και εμείς. Και μετά από αυτό, η φίλη μου σταμάτησε να του μιλάει. Και αυτός έκανε παράπονα, γιατί δεν μας μιλάς, τι σου έκανα, ίσα ίσα που σου είπα ότι έχω συναισθήματα και για σένα, ίσα ίσα που σου είπα πως σε γουστάρω. Και του λέει αυτή, και θέλω να μείνουμε φίλοι. Και του λέει αυτή, η Θέκλα λέει, τους φίλους μας δεν τους απαυτώνουμε. Τους φίλους μας δεν τους γαμάμε. Τους φίλους μας δεν τους απαυτώνουμε, λέει. Έτσι λέει η Θέκλα. Λέει, και τώρα και εσύ άμα κάνεις ό,τι σου λέει η Θέκλα, της είπε, θα καταντήσεις σαν τη Θέκλα. I saw it coming. Αυτό το περίμενα να της το πει. Του λέει, πώς δηλαδή, ξεκάθαρη? Και αυτός δεν ήθελε να τσακωθεί μαζί της. Μισές κουβέντες. Έχω και αισθήματα και για σένα, γιατί δεν μας μιλάς, τι σου έχω κάνει, μα η σχέση με την άλλη ήταν πριν αποκτήσω συναισθήματα για σένα κλπ. Οπότε και εγώ, όταν με ρώτησε τη γνώμη μου τι να κάνω, της είπα το εξής. Θες να είσαι εγκόμενα του γκόμενου? Πάμε για το σπίτι γιατί πάει προς το τέλος. Θέλεις να είσαι εγκόμενα του γκόμενου που τάχει με την παντρεμένη? Δηλαδή να είσαι το δουλάκι του δουλακίου του δουλακίου του άλλου δουλακίου? Ή θες στη ζωή σου, αν θα φτιάξεις ένα φλερτ, μια σχέση, να είσαι, δεν είναι μόνο 2 άνθρωποι σε εκείνη την ιστορία, να μην έχει κι άλλους? Μου λέει, όχι, θέλω να είμαι μοναδική. Της λέω, άμα θες να είσαι μοναδική, θα τον ξεμπροστιάσεις φούλη, πλήρως, θα του το κόψεις. Γιατί αυτός με αυτά τα μισόλογα που σου λέει, τα μισά λόγια που σου λέει,
που σου λέει δικαιολογίες του τύπου «Έμα, εγώ σου είπα την αλήθεια», της είπε «Εγώ σου είπα την αλήθεια». Πρέπει να εκτιμήσεις ότι σου είπα την αλήθεια, ότι παραδέχτηκα ότι τα έχουμε την παντρεμένη. Της λέω «Σιγά, που αν δεν το ρώταγες και δεν το μάθαινες από μόνη σου, που θα σου το έλεγε». Ή και να σου το έλεγε πάλι, έτω να σου το πει το ακυρώνει ότι συμβαίνει. Της είπε «Εγώ σου είπα την αλήθεια», της είπε «Εγώ δεν σου έχω μιλήσει ποτέ άσχημα, εσύ γιατί μου μιλάς άσχημα». Της λέω «Πες του εσύ, πες του, μιλάμε άσχημα σε αυτούς που φέρονται άσχημα, εγώ πώς σου έχω φερθεί άσχημα και θα μου μιλήσεις άσχημα». Άκου δικαιολογία τώρα, «Εγώ δεν σου έχω μιλήσει άσχημα, εσύ γιατί μου μιλάς άσχημα». Και το άλλο που της είπε «Εγώ έχω συναισθήματα και για σένα και δεν το είχα προγραμματίσει να έχω συναισθήματα και η άλλη σχέση προέκυψε προτού σε γνωρίσω εσένα, έχει 4 χρόνια». Και εγώ της είπα «Κοίταξε φιλενάδα, αυτές οι μισές κουβέντες, τις οποίες δεν σου υπόσχεται απολύτως τίποτα, δεν παίρνει καμία απολύτως δέσμευση». Δηλαδή, άλλο να έρθει ο άλλος και να σου πει «Ρε μωρό μου, επειδή σε γουστάρω τρελά και επειδή σε έχω ερωτευτεί και επειδή είσαι κι εσύ ελεύθερη και εγώ ελεύθερος, δεν θα ήθελα να συνεχίσω να είμαι με την παντρεμένη, η οποία δεν χωρίζει τον άντρα της, τέλος πάντων έχει παλιώσει η σχέση μας, οπότε διακόπτω τη σχέση με την παντρεμένη, κάθομαι και μόνος μου ένα διάστημα». Δεν είναι καλή ιδέα. Μόλις χωρίσει κάποιος να έρθει στο σπίτι μας ή στη ζωή μας, πρέπει να μείνει και μόνος του. Γιατί θα μπορούσε να χωρίσει την παντρεμένη, να έρθει στο σπίτι σου για να πει ότι 3 μέρες θα πάει πίσω στην παντρεμένη. Για 3 μέρες, όχι μήνες. Λοιπόν, τη λέω αυτός, θέλει να το έχει διπορτό. Μη σου πω μπορεί να έχει κανονισμένο και τρίπορτό. Τον είχα τέτοιου τύπου αδιάγνωστου, του έχω και ικανού να το έχουν και τρίπορτό και τετράπορτό. Όλα δικά του. Ό,τι θέλει το μικρό παιδί το κακομαθημένο μέσα του. Οπότε τη λέω αυτές οι μισές κουβέντες που σου λέει είναι ούτως ώστε να σε κρατήσει λίγο χωρίς αυτός να έχει καμία ευθύνη, καμία απολύτως ανάληψη ευθύνης, τίποτα. Οπότε στην περίπτωση που δεν του βγει με την παντρεμένη ή στην περίπτωση που θα σε βρει εσένα σε μια ευάλωτη συναισθηματικά στιγμή να σου κάνει hoovering, να σε τραβήξει πίσω, να παίξεις ξανά το παιχνιδάκι, να φλερτάρεις με τον αδιάγνωστο, να του φουσκώνεις το εγώ του, που όσο και να το φουσκώνεις εδώ τρόμπα ειδική να πάρεις δεν θα φουσκώσει. Ξέρετε αυτές τις τρόμπες που έχουν, φουσκώνουν κάτι εργαλεία που δεν σηκώνονται από μόνα τους, φούσκωσε εκεί τους με το δάχτυλο τεροντίδα παθαίνει, φούσκωσε. Να φουσκώσεις αυτό το εγώ το οποίο επειδή είναι υγιές δεν φουσκώνει με τίποτα και να σε χρησιμοποιήσει πάλι. Λοιπόν, η γνώμη μου εμένα προσωπικώς είναι ότι και στις ερωτικές σχέσεις και στο φλερτ δηλαδή, γιατί εδώ δεν πρόκειται για ερωτικές σχέσεις ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη πρόλαβε να γίνει ερωτική σχέση, ερωτικό μπέρδεμα και ερωτικό φλερτ μόνο έγινε, ότι εάν έχουμε ανακαλύψει ότι ο άλλος είναι αδιάγνωστος, τον ξεμπροστιάζουμε με ολόκληρες κουβέντες, τον ξεχέζουμε, κανονικά όμως, κανονικά κόβουμε κάθε δεσμό, και δεν δεχόμαστε να παραμείνουν μισές κουβέντες οι οποίες στην πορεία να είναι τα νήματα που θα χρησιμοποιηθούν για το hoovering. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Είμαι κακιά? Μένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι ξεκάθαρη. Να ξέρω τι μου γίνεται. Έχω φυτά στο αυτοκίνητο? Έχω. Θα τα φυτέψω? Ναι, θα τα φυτέψω. Έχω αποφασίσει αυτό το πράγμα? Ναι, θα το κάνω. Δεν μου αρέσουν αυτές οι μισοβέζικες καταστάσεις, οι μισές κουβέντες. Το θέλω και δεν θέλω, λέω και ξελέω και έτσι και γιουβέτσι, εγώ δεν τα γουστάρω καθόλου, ούτε στις ερωτικές σχέσεις, ούτε στις φιλικές σχέσεις, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Ωραίο το μαλλί που το βάψαμε σήμερα στη Γεωργία. Sorry, είπαμε είναι έκτακτο vlog. Ούτε σε συγγενικές σχέσεις, ούτε τίποτα. Είσαι ή δεν είσαι ρε φίλε. Ολόκληρες κουβέντες. Όχι μισές κουβέντες και καλύτερα ολόκληρο ξεμπρόστιασμα, ολοκληρωτικό ξεμπρόστιασμα για να γλιτώνουμε μια και καλή. Ανθρώπους που δεν δεσμεύονται, και όταν λέω δεν δεσμεύονται, δεν εννοώ δεν παντρεύονται ή δεν κάνουν σχέση, δεν αυτό που εννοώ. Οι οποίοι κάνουν πράγματα που είναι διφορούμενα και κρατούν τον εαυτό τους σε ασφάλεια. Είναι και έτσι, είναι και αλλιώς. Είναι και φιλικό, είναι και ερωτικό. Ό,τι μας βολεύει. Δεν κατάλαβες, ρε φίλε, δεν καταλάβατε, φιλαράκια. Δεν είναι ότι σας βολεύει η ζωή. Είναι σκληρή όταν είσαι ενήλικας και η ζωή απαιτεί να κοπιάσεις για να αποκτήσεις αγαθά. Τα αγαθά κοπισκτώνται. Εσείς πώς θέλετε να τα έχετε όλα χωρίς να κοπιάζετε? Και στο χέρι μας εμάς είμαστε, στο χέρι το δικό μας είναι, των υποψήφιων θυμάτων, και ξαναλέω και οι γυναίκες που τα κάνουν αυτά, δεν είναι μόνο άντρες, των υποψηφίων θυμάτων, στο χέρι μας είναι να μην είμαστε εύπιστη και να δεχόμαστε τις μισές κουβέντες και να αφήνουμε τον άλλο να μας ρουφήξει μετά.
ξεμπρόστιασμα στο φουλ. Λέμε ακριβώς αυτά που σκεφτόμαστε. Δεν λυπούμαστε τον άλλον καθόλου, γιατί ούτε αυτός μας λυπάται. Δεν είναι που μας λυπάται και δεν μας κάνει παράπονα. Δεν είναι που μας εκτιμά και δεν μας λέει άσχημες κουβέντες. Είναι γιατί θέλει στο μέλλον να μας ξανατραβήξει. Το τι παλιόπαιδο είναι ο καθένας το δείχνει με τη συμπεριφορά του. Μηδενική ανάληψη ευθύνης. Κλωτσάω τον μπαλάκι παρακάτω, κάνω και παράπονο ότι μου μιλάς άσχημα ενώ εγώ δεν σου μιλάω άσχημα. Τι είναι χειρότερο, να σου μιλήσει κάποιος άσχημα ξεμπροστιάζοντας τις κακίες που έχεις κάνει ή να σου φερθεί άσχημα χωρίς να του κάνει τίποτα? Τι είναι πιο άσχημα, ε? Ολικό ξεμπροστιάσμα. Και δεν δεχόμαστε μερικές κουβέντες για να μην είμαστε μετά θύματα hoovering. Τρομερή ζέστη, κρίμα από αυτό το μαλλί. Δεν θα διαρκέσει μέχρι τη μέρα που θα ανέβει το vlog. Φιλιά. Πλήρες ξεμπροστιάσμα. Όχι σε μισές κουβέντες. Όχι στο hoovering. Για να ζήσουμε μια ζωή ήρεμη. Μας φτάνουν τα χτυποκάρδια για τα ουσιαστικά πραγματικά πράγματα. Θα κλαίγουμε εμείς τώρα για τον ένα και τον άλλον. Τι εννοεί και πώς το εννοεί. Τίποτα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ότι το χειρότερο από αυτά που φαίνεται είναι. Το χειρότερο από αυτά που φαίνεται αυτό είναι. Σταματήστε να δικαιολογείτε τον πάσα ή. Τον κάθε ένα και την κάθε μια αδιάγνωστος. Αδιάγνωστος. Τελεία, παιδί μου. Κόψαμε. Bye!